Αλεξάνδρου, καλό μεσημέρι. Επίσης, κύριε Σοκράτους. Λοιπόν, κύριε Αλεξάνδρου, θέλω να μου πείτε, το δεδομένο είναι ότι όντως υπήρξε προβολή ακατάλληλου περιεχομένου οπτικού υλικού από το κινητό τηλέφωνο μεγαλύτερου παιδιού που φιλοξενείται στο χώρο? Σίγουρα αυτόν έχει αναφέρει το παιδάκι. Ναι. Η Μαρία, η οποία είναι 8 χρονών, ότι κατά καλύτερα το να χρόνο... μην αναφέρουμε ονόματα για λόγους προστασίας των παιδιών. Ναι. Το ανήλικο παιδάκι, κατά τον χρόνο που εφιλοξενείται στην παιδική στέγη, προβάλλεται από κάποιον άλλον 16χρονο ταινίες με ακατάλληλο και περιεχόμενο, μάλιστα. Περιεχόμενο, να μην αναφερθούμε σε λεπτομέρειες. Αντιλαμβανόμαστε. Και επίσης είχε παράπονο το ίδιο το παιδάκι. Ναι. Ότι εκεί στην παιδική στέγη τα έβαζαν υπό τιμωρία. Τι τιμωρία? Κάτι εξίσου πολύ σοβαρό. Τα έκλεινα σε κάποιο δωμάτιο. Με βάση πάντοτε αυτά που ανέφερε με παιδάκι. Ναι. Όμως θα ήθελα να διορθώσω κάτι, κύριε Σοκράτου. Παρακαλώ. Δεν είναι γιατί δεν παρέθηκε η μητέρα τα παιδιά. Τα ίδια τα παιδιά δεν θέλουν να πάνε στην παιδική στέγη. Ναι. Και παρά τις προσπάθειες που καταβλήθησαν από τις 25 του Δεκέμβρη που ευρίσκονται τα παιδιά με την μητέρα, τα ίδια τα παιδιά, μόνο στη θέα των λειτουργών του Γραφείου Ευημερίας, ξεσπούν σε κλάματα και αρνούνται επίμονα να επιστρέψουν στον χώρο εκείνο. Ναι. Τα ίδια τα παιδιά μπορούν να δώσουν τις εξηγήσεις για ποιους λόγους δεν θέλουν. Καλά, να από την άλλη, κύριε Αλεξάνδρου, κάποιος μπορεί να πει, και νομίζω το γνωρίζετε και από την εμπειρία σας ως νομικός, ότι ένα παιδί, η τάση που έχει είναι προς τον φυσικό, προς τον βιολογικό του γονέα, και ακόμη και να γίνονται ατοπήματα στο σπίτι, και πάλι το παιδί νιώθει δεμένο με τους γονείς του. Άρα το θέμα είναι ευθύς εξ αρχής, γιατί έγινε η απομάκρυνση αυτή και αν η μητέρα έχει κάνει τα κατάλληλα διαβήματα για να επιστρέψουν κοντά τα παιδιά της. Γιατί φαντάζομαι δεν είναι ο στόχος το να απομακρύνονται τα παιδιά γενικότερα από την βιολογική τους οικογένεια, έτσι. Ασφαλώς, κύριε Σοκράτους, η αφαίρεση ανηλίκων παιδιών από τους γονείς. Ναι. Είναι ένα εξαιρετικά σκληρό μέτρο, θα το χαρακτηρίζα. Ναι. Και αυτό ενδείκνεται σε περιπτώσεις που πράγματι υπάρχει κίνδυνος για τα ίδια τα ανήλικα παιδιά, είτε σωματικός είτε ψυχολογικός. Ναι. Στη δική μας περίπτωση, η θέση και η άποψη της πελάτησα μου και αυτά που έχω όλα γνώση μέσα από τη διαδικασία που έχω εμπλακεί σε κατοπινό στάδιο, είναι ότι υπήρξαν κάποια παράπονα από γείτονες οι οποίοι να σημειωθεί ότι έχουν προστριβές με την μητέρα των ανηλίκων και βρίσκονται στα δικαστήρια για άλλες υποθέσεις περιουσιακής φύσης. Μάλιστα. Προέβαιναν σε καταγγελίες στο Γραφείο Ευημερίας ότι δίθεν η μητέρα φωνάζει στα παιδιά. Ουσιαστικά αυτό που έχει γίνει στην περίπτωση της πελάτης σας, κρίνω ότι δεν υπήρχαν καλά στοιχεία για να καταφύγουν και να προσφύγουν στο δικαστήριο και να εξασφαλίσουν αυτό το διάταγμα με το οποίο ανατέθηκε η γονική μέρημνα στο Γραφείο Ευημερίας. Καλά, ένας γονέας το να τύχει και να υψώσει κάποτε τον τόνο της φωνής του, δεν νομίζω ότι αυτό είναι το μεμπτό. Το μεμπτό είναι κύριε το... Τι αναφορές κάνει όταν υψώνει τον τόνο της φωνής του. Να σημειωθεί, κύριε Σοκράτους, ότι τα ίδια παράπονα υπήρχαν και το έτος 2017. Ναι. Και τότε η πελάτησά μου πήρε τα ίδια τα παιδιά σε ειδικού στο νοσοκομείο Πάχου Παιδοψυχολόγου, οι οποίοι γνωμάτευσαν και ήταν υπόψη του Γραφείου Ευημερίου ότι καμία μορφή βίας, είτε φυσικής είτε ψυχολογικής, δεν ασκήθηκαν προς τα το 2019 το Σεπτέμβριο, όταν ξεκίνησε το πρόβλημα, η αστυνομία είναι πλάγι και πήρε οπτικογραφημένες καταθέσεις από τα ίδια τα παιδιά, στις οποίες δεν φαίνεται καμία μορφή βίας από πλευράς του γονέα. Μάλιστα. Έχετε το περιεχόμενο, έχετε αναγνώσει το περιεχόμενο αυτών των εκθέσεων και προβαίνουν σε συμπεράσματα τέτοια οι παιδοψυχολόγοι. Μέχρι σήμερα
Μας λέει το γραφείο ενημερίας ότι αιτήθηκαν να τα δουν τα παιδιά παιδοψυχολόγοι και δεν τα είδαν. Όμως η μητέρα ήδη έχει φροντίσει και ξεκίνησε η διαδικασία διαμέσου ιδιωτών παιδοψυχολόγων. Ναι, υπάρχει μια ορισμένη διαδικασία όμως. Πρέπει να οριστεί ειδικό συνεργάτης του Γραφείου Ευημερίας, από ό,τι γνωρίζω, και από εκεί θα πρέπει να συνενέσει και ο γονιός. Ναι, και σε συνεργασία θα πρέπει και οι δύο πλευρές να δεχτούν τα αποτελέσματα αυτών των εκθέσεων, έτσι. Ναι, κύριε Σοκράτη, δεν μπορεί από μόνη της η μητέρα να πάει. Για μένα, για μένα, ως πολίτης αυτού του κράτους, είναι αδιανόητο να έχουν τα παιδιά από τη φύλαξη του στο γραφείο ενημερία να έχει την κυδαιμονία από το Σεπτέμβριο με ισχυρισμό ότι κακοποιούνταν από τη μητέρα. Και να μέχρι τον Δεκέμβριο, 25 Δεκεμβρίου, ημέρα του Χριστουγέννου, δεν τα είδε κανένας ειδικός στα παιδιά. Μα είναι ποτέ δυνατόν να συμβαίνουν αυτά τα πράγματα? Μάλιστα. Λοιπόν, επειδή θέλουμε να είμαστε δίκαιοι και αντικειμενικοί, εμείς ζητήσαμε σχόλια από την Διεύθυνση των Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας. Δεν θέλησαν να τα πούμε στον αέρα. Εν πάση περιπτώσει, θέλω να σταθούμε και λίγο στο γεγονός. Μας είπατε ότι τα έβαζαν τιμωρία. Για ποιους λόγους τα έβαζαν τιμωρία? Τα κλείδωναν κάπου, πέραν από την προβολή του υλικού από ένα άλλο παιδί που μπορεί, ας το πούμε, ότι διέφυγε της προσοχής των λειτουργών που θα έπρεπε να ήταν εις γνώση τους. Ή θα έπρεπε σε αυτά τα κινητά τηλέφωνα να υπάρχουν γονικά φίλτρα, όπως βάζουν οι πλήστοι γονείς στα κινητά παιδιά, στα κινητά τηλέφωνα των παιδιών τους. Εν πάση περιπτώσει, αυτό είναι το ένα το κομμάτι. Η τιμωρία, για ποιον λόγο επιβάλλεται? Η τιμωρία με βάση πάντοτε αυτά που ανέφεραν τα νύχτα παιδάκια ήταν ότι δεν προσπαθούσε το Γραφείο Ευημερίας να αποκόψει κάθε επικοινωνία με την μητέρα. Αυτό είχε συμβεί στα αρχικά στάδια, προτού να εμπλακώ εγώ στην υπόθεση αυτή. Ναι. Και η μητέρα εκατέθηκε εκεί στο σχολείο που τα έπαιρναν τα παιδιά να τους δώσει το πρωινό τους, να τους δώσει ένα μπουκαλάκι νερό, όπως συνήθιζε πάντοτε η γυναίκα. Και όταν τα παιδιά προσέγγιζαν και αγκάλιαζαν τη μάνα, όταν επέστρεφαν πίσω στην παιδική στέγη μετά το τέλος της ημέρας της σχολικής ημέρας, το τέλος του σχολείου, λόγω του ότι προσέγγιζαν τη μητέρα, τα έβαζαν υπό τιμωρία. Αυτή είναι η θέση των ανηλίκων. Είναι λυπηρό, πραγματικά. Είναι λυπηρό να το πω. Εντάξει, είναι ισχυρισμοί όλα αυτά, κύριε Αλεξάνδρου, οπότε θα πρέπει να διερευνηθούν ορθά. Γιατί επιμένω, η απομάκρυνση και η αφαίρεση της γονικής μέρημνας δεν είναι εύκολη υπόθεση. Θα πρέπει να υπάρχουν στοιχειοθετημένα γεγονότα για να γίνει μια έκθεση που να εισηγείται απομάκρυνση. Εδώ τους έχω καλέσει, κύριε Σοκράτη. Ποια είναι τα στοιχεία? Επειδή κάποιοι γείτονες λένε ότι εφώναζε λιγούλα. Ποια είναι τα στοιχεία, διερωτούμε. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Εσάς ερωτώ. Δεν υπάρχουν στοιχεία, γιατί ποτέ δεν υπήρξε καμία μορφή κακοποίησης προς τα παιδιά. Μάλιστα. Θα ήθελα να συμπληρώσω. Ναι, συμπληρώστε και να κλείσω. Ότι αφαιρέθηκε η γονική μέρημνα και από τον πατέρα. Γιατί έχουν πει ότι ο άνθρωπος είναι 67, είναι ηλικιωμένος και έχει κάποιο πρόβλημα υγείας. Μα δεν είναι σοβαρά αυτά τα πράγματα. Μάλιστα. Δεν είναι σοβαρά πραγματικά. Και εάν ένα τόσο δραστικό μέτρο, όπως έχω πει, αφαίρεση γονικής μέρημνας, πρέπει να γίνεται με πολύ πολύ μεγάλη προσοχή και με την βοήθεια ειδικών. Δηλαδή από την πρώτη στιγμή έπρεπε τα παιδιά, αν πράγματι συνέτρεχαν λόγια, που λέω στην περίπτωση μας, ως έχω δει την υπόθεση, δεν συντρέχουν κάτι λόγια για τέτοιο δραστικό μέτρο. Εντάξει, εν τη σοφία τους αποφασίζει και το δικαστήριο, έτσι. Το θέμα είναι σε αυτές τις περιπτώσεις να εκδικάζονται με γοργό ρυθμό αυτές οι υποθέσεις, γιατί θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη και η ψυχική κατάσταση των παιδιών. Η πελάτησα μου έλαβε όλα τα ενδεικνυόμενα μέτρα για ακύρωση αυτού του διατάγματος. Αποδέχθηκε και την εξέτασή της από ιατρό, έτσι, την ψυχολογική εξέτασή της. Και για να είμαστε δίκαιοι, κύριε Σοκράτη. Ναι. Αλλά από όταν παράλαβε τα παιδιά το τέλος του Σεπτέμβρη το 19 η ετογραφείο εκμερίας, υποδείξα στην πελάτησά μου να παρακολουθείται από τις ψυχικές υπηρεσίες του Γενικού Νοσοκομείου. Ναι. Αμέσως η πελάτησά μου, υπακούοντας σε αυτό για να τους πείσω ότι δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα, μπήκε σε εξέταση. Καθορισμένα ραντεβού.
Και ξαφνικά βρεθήκαμε την προηγούμενη εβδομάδα μετά την καταγγελία αυτή που έχουμε κάνει για τα παιδιά. Να πάνε να ζητήσουν από το δικαστήριο με ένορκη δήλωση κατά του γραφείου της εταιρείας ότι η πελάτησα μου έχει ψυχολογικά προβλήματα και είναι επικίνδυνη. Μάλιστα. Λοιπόν, μπορεί...